το ποδόσφαιρο κατοχής. Δηλαδή, εγώ μέτραγα χθες 10 πάσες, 15. Mm-hmm. Ο μπακ στον στόπερ, στο στόπερ στον άλλο μπακ, στο χαφ, πίσω στο σέντρε μπακ, στον δεξί χαφ, στον έξω δεξιά. Ξανά πίσω, ξανά εδώ. Λέω τι έγινε, ρε, αν το πει σήμερα. Ο Μάρτης, ποδοσφαιρικός και προπονητικός, είναι 60 χρόνια πίσω. 60 χρόνια προπολεμικά παίζανε έτσι. Mm-hmm. Προπολεμικά. Για μένα, όταν χάνεις το πρωτάθλημα. Ναι. Όταν χάνεις το κύπελο. Ευρώπη και κύπελο. Όταν χάνεις όλα αυτά, πρέπει να φύγεις. Mm-hmm. Δεν έχεις τίποτα τώρα να πάρεις. Να παραιτηθείς. Να φύγει. Να φύγει. Αν δεν παραιτηθεί, να τον διώξει ο άλλος κατευθείαν. Ναι. Τι κάθεσαι. Mm-hmm. Δηλαδή, ας σε πάρω και του χρόνου, είμαι σίγουρος. Δηλαδή, θα ξαναδιώξω αυτούς 10 παίκτες να φέρω άλλους 10. Κάτσε. Πρέπει να ψάξεις να βρεις έναν προπονητή μοντέρνο, καλό, που είναι να κάνεις τη δουλειά σου. Δηλαδή πρέπει να αλλάξεις, δεν μπορεί ξανά. Να αλλάξεις στυλ. Να αλλάξεις στυλ. Όχι, να αλλάξεις προπονητή. Να αλλάξεις προπονητή για να αλλάξεις αγωνιστικό στυλ. Μπράβο. Πρέπει να αλλάξεις προπονητή, τα χάσες όλα. Mm-hmm. Δηλαδή τι να σου πω, ξεκινείς, δεν ξέρω. Αν έχει τόσο υπομονή ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να ξαναρισκάρει, να δώσει τόσα λεφτά, να κάνει, να διώξει, να φέρει ή θα τους φτιάξει τους ίδιους, δεν ξέρω. Υπάρχει επίσης κόσμος του Ολυμπιακού που λέει ότι σε έναν μήνα που αποκλείστηκες από την Ευρώπη και αποκλείστηκες και το κύπελο, ήρθε η τεσσάρα απέναντι στην ΑΕΚ, η τεσσάρα απέναντι στον Πανιόνιο, η πεντάρα απέναντι στον Όφη, η τεσσάρα εκεί, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς τι λέμε σε αυτό? Όχι, έτσι, δηλαδή το ότι έχει κάνει κάποια καλά μάτς. Ο Ολυμπιακός, Γιάννη, μόνο ένα. Πού έριξε 4? Έριξε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ. Ναι. Σε ποια ΑΕΚ αυτή? Του Χιμένεθ, ναι. Με Λιβάγια, Πόνσε και τέτοια. Σε αυτούς. Εμείς, εγώ, εσύ, ο Κώστας θα παίξουμε τριπλέτα, 2 γκολ θα κάνουμε. Πάμε, παρακάτω. Πανιόνιο. Πανιόνιος. Ναι. Αυτός ο Πανιόνιος. Ναι. Τι έκανε? Τίποτα. Όφη τα είπαμε με το Βέρα. Όφη τα είπαμε με το Βέρα. Ξαναπέζω διάλυση. Το θέμα είναι το εξής. Κύπελο πήρες? Όχι. Πρωτάθλημα πήρες? Όχι. Έχασες από τον ΠΑΟΚ έξω? Ναι. Έχασες, ξέρω εγώ, από τον άλλον προχτές πάλι? Ευρώπη. Τα χάσες Ευρώπη από τον Κίεβο εδώ μέσα έξω όλα? Mm-hmm. Τέρμα. Το μόνο ότι είναι, σου λέει, τα έχω χάσει όλα. Κράτα να τελειώσει σεζόν όλο. Για μένα. Ναι. Για μένα. Ναι. Άλλο τι θα κάνουν. Mm-hmm. Και με τους παίκτες που έχει φέρει και σου μένουν εδώ, αμανάτε. Οι παίκτες που έχει φέρει, ναι, είναι καλοί. Δεν είναι κακοί. Αχα. Δεν είναι κακοί οι παίκτες. Ναι. Άρα, μας λέει ο Νίκος ότι το ρόστερ δεν είναι το πέταμα του. Όχι. Αυτός είναι κακός προπονητής. Mm-hmm. Τίποτα δεν προσέχει. Και δεν βλέπω να κάνει και καλή προπόνηση. Να έχουν αντοχή στην ταχύτητα. Δεν τους βλέπω. Mm-hmm. Δεν έχουν έκρηξη. Και μετά, τι βρίσκεις? Βρίσκεις αυτό το παιχνίδι να κάνεις αλλαγές? Σέντρε μπακ ο ένας, ο άλλος, το η Λιάντα. Δεξιά ο μπακ, ο Κούτρης από αριστερά. Καλά λέει. Ζημίκα, ζέστα. Πού σε αυτό το παιχνίδι τα έκανε όλα δραματικά. Mm-hmm. Γιάννη, τα χάσε όλα. Αν θες να τον κρατήσεις, κράτα το. Αλλά το rotation, Γιάννη, το rotation, καλά λέει. Με τον Απόλλωνα πέρσι. Δηλαδή δεν έκανα ντέρμπι μπροστά. Κοίταξε τώρα. Ο Νάτχο δεκάρι. Μπουχαλάκης. Ο Κούτρης αμεανά από το πόδι. Ο Μιράντα έχει να παίξει καιρό. Ο Λουτζόν Τίκης. Ποιος είναι αυτός? Λουτζόν Τίκης. Και ο Σολδάνο που δεν έπαιξε ποτέ. Τον υποτίμησε τη Λαμία. Και μετά έκανε τις αλλαγές μαζεμένες για όπως τις έκανε και ο Λουτσέσκου, πας και την γλιτώσει. Ναι. Άρα συμφωνείς Νίκο με τον Κώστα ότι δεν έπρεπε να κάνει τόσες αλλαγές και τέτοιες αλχημίες στην 11η, ας πούμε έτσι. Και μετά μόλις δεις και κίνδυνο πάει και βάζει Χασάν, βάζει Φορτούνη και ποτέ. Και τον άλλο, δηλαδή επιτρέπεται. Και μετά, ας δώσω να καταλάβεις. Ο Μασούρας θέλει ταχύτητες, Γιάννη. Mm-hmm. Μετά, ο Γκερέρο, τα ίδια. Παίρνεις τον Σολδάνο τώρα και τον φέρνεις στον Ολυμπιακό και λες θέλω τον Σολδάνο. Δεν τον ξέρει κανένας. Ναι. Για δείξε τη σύνθεση, να δούμε. Μετά, ο Νάτχο. Δεν τον βλέπαν ότι δεν είναι γρήγορος. Μετά, ο Γκυγέρμε, μόνο που τρέχει, ναι, το παλεύει. Ο Νάτχο, τίποτε, μπουχαλάκης, τίποτε. Ο Κούτρης, κύριε, μονιμοποιήστε τον.
μια θέση μπακ. Και ο Τζιμίκας λίγος μπακ. Και μετά, Σισε Μιράντα. Ο Μιράντα έχει 2 μήνες να παίξει μπάλα, στα χάφ είναι, δεν πάει για στόπερ. Ναι. Είναι τελικάτος, δεν έχει και μεγάλη ταχύτητα και τέτοια. Δεν μπορεί να τραβήξει με αυτή την εντεκάδα να πάρει στο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Εδώ έχασα τη Λαμία χθες. Βέβαια. Έρχεται ο Χάβος και στείνει την ομάδα αντίθετα από αυτόν, το Σάπια, το Βέρα. Έρχεται ο Χάβος και στείνει την ομάδα. Σφιχτά 4-4-2 και γκολκίπερ καλό και δεν σου παίρνει το χ. Σου κάνει και ένα γκολ και το κρατάει. Και σε αποκλείει σε διπλό μάτσο, όχι σε ένα. Δηλαδή ο Χάβος έδειξε εξετάσεις και πήγε πολύ καλά με αυτό το υλικό.